και στο Ήπειρο TV News, γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε μία γυναίκα 71 έτους να είναι αρχηγός αδίστακτης πείρας τοκογλύφων. Που πιάσει για την αστυνομία και όχι μόνο αυτό, εκβίαζε και απειλούσε τις ζωές των θυμάτων τους. Για πες μας ακριβώς, Στέλλα, τι υπόθεση κι αυτή. Καλό μεσημέρι από τον Ιωάννη Μασίλη. Δεν είναι μόνη της, δεν ήταν μόνη της η 71χρονη. Είχαν μετατρέψει από κοινού με δύο άντρες συνεδαφούς επίσης 42 και 41 ετών σε κόλαση την καθημερινότητα μια 44χρονη γυναίκα στα Ιωάννινα. Τι έκαναν, την εκβίαζαν με απειλές κατά της επιχείρησης που λειτουργούσε αλλά και κατά της ίδιας της ζωής της, απαιτώντας να τους καταβάλει τοκογλυφικούς τόκους και οφειλές για χρήματα που είχε δανειστεί τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα από το Φλεβάρι του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Η 44χρονη, μην αντέχοντας άλλο αυτή την κατάσταση, πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε τα όσα της συνέβαιναν και έτσι ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης. Μετά από μια καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη από αστυνομικούς ο 42χρονος άντρας την ώρα που προσέρχονταν σε προκαθορισμένο ραντεβού προκειμένου να παραλάβει από τη 44χρονη χρήματα που αξίωναν εκβιαστικά. Ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η αστυνομία έκανε έρευνες στα σπίτια των δραστών και βρήκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Όλοι τους θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα προσωπικών Ιωαννίνων. Πάντως, μας κάνει εντύπωση που αυτή η γυναίκα μεγάλης ηλικίας να είναι η αρχηγίνα όλης αυτής της πείρας. Θα τα πάρει στον Άγιο Πέτρο, θα τα πάρει μαζί της εκεί. Συμβαίνουν αυτά στις βόλες. Μου θυμίζει τα μαύρα μεσάνυχτα. Το σύριαλ στο Μέγα που βλέπαμε με την ηλικιωμένη η οποία ήταν η αρχηγός της μαφίας. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και εδώ. Στέλλα Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ και το ήπειρο TV News.gr.